Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου, εκδόσεων Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού, Σταμάτα 2017. Είμαστε στην ενότητα του βιβλίου που μιλάει για τις πρεσβείες των Αγίων. Χαριτωμένη η διήγηση του προφήτου Ιωνά. Την ακούτε όσοι πάτε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί στην Εκκλησία. Φέρε το Τριώδιο να την διαβάσω όπως την έχει. Και μετενόησε ο Θεός επί τη κακία, ή ελάλησε του ποιήσε αυτής και ούκε ποιήσε. Άλλαξε γνώμη ο Θεός και δεν κατέστρεψε την Ινεβή. Και ελυπήθη Ιωνάς λύπην μεγάλην και συνεχήθη, και προσήφξα το προς Κύριον και είπεν, «Ω Κύριε, ούχ ούτι η λόγη μου, έτι όντως μου, εν τη γη μου». Αυτά δε σου είχα πει, λέει, όταν ήμουν ακόμη στην πατρίδα μου, που δεν ήθελα να πάω στην Ινεβή. Δια τούτο προέφθασα του φυγήν εις Θαρσής. Γι' αυτό, λέει, πήγα να προλάβω να φύγω να πάω στους Θαρσής, να μην πάω στην Ινεβή, να κηρύξω μετάνοια, διότι έγνων ότι εσύ ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες. Ήξερα, λέει, ότι εσύ είσαι ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για τις κακίες των ανθρώπων, όταν αυτοί αλλάξουν ζωή. Και νυν δέσποτα Κύριε, λάβε την ψυχήν μου απ' εμού, ότι καλόν το αποθανήν με μάλλον ή ζήν με. Πάρ την ψυχήν μου, λέει, καλύτερα να πεθάνω παρά να ζω. Και είπε Κύριος προς Ιωνάν, «Εις φόδρα λελείπεις εσύ». Αλήθεια, λέει, τόσο πολύ λυπάσαι, γιατί δεν εκπληρώθηκε η απειλή μου. Και εξήλθεν Ιωνάς εκ της πόλεως και κάθισε απέναντι της πόλεως και πείσεν εαυτό εκεί σκηνήν και κάθητο υποκάτω αυτής έως σου απείδει τι έστε τη πόλη. Πήγε απέναντι από την πόλη σε κάποιο μέρος εκεί και καθόταν να δει τι θα γίνει τελικά, θα την καταστρέψει ο Θεός ή όχι. Και προσέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθη και ανέβη υπέρ κεφαλής του Ιωνά, του είναι σκιάν υπεράνω της κεφαλής αυτού. Διέταξε ο Κύριος ένα φυτό. Δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέμε εμείς κολοκυθιά, κάτι άλλο. Να φυτρώσει και να αναπτυχθεί γρήγορα και να ανέβει και να κάνει σκιά πάνω από το κεφάλι του Ιωνά. Του σκιάζει αυτό από τον κακόν αυτού. Να τον σκιάζει από την ταλαιπωρία, την οποία υφίστατο από τον καύσωνα. Και χάρη Ιωνάς επί τη κολοκύνθη χαράν μεγάλην. Και όταν είδε αυτό το φυτό να αναπτύσσεται και να τον σκιάζει, εχάρη χαράν μεγάλην. Χάρη και πάρα πολύ, και προσέταξεν ο Θεός σκόλικη εωθηνή τη επαύριον και επάταξε την κολοκύνθην και απεξηράνθη. Την άλλη μέρα
ο Θεός διέταξε ένα σκουλίκι να χτυπήσει τη ρίζα του φυτού και να το ξεράνει. Και το φυτό ξεράθηκε. Και γένετο άμα το ανατήλε τον ήλιον και προσέταξεν ο Θεός πνεύματι καύσουν οι συγκαίοντι και πάταξεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά και ολιγοψύχησε. Την άλλη μέρα διατάσσει ο Θεός να γίνει μεγάλος καύσωνας και να φυσάει και αέρας που να έχει λαύρα μέσα του και ο ήλιος να καίει πολύ και αέρας να φυσάει ζεστός πολύ και λιγοψύχησε ο Ιωνάς από αυτό και απελέγεται την ψυχήν αυτού και είπε «Καλόν μη αποθανήν με ή ζήν, δεν θέλω πια άλλο, δεν μπορώ να ζήσω άλλο, δεν αντέχω αυτό το καύσωνα». Και είπε ο Θεός προς Ιωνάν «Εις φόδρα αλελείπησε εσύ επί τη κολοκύνθη? Αλήθεια λέει, τόσο πολύ λυπάσαι εσύ γιατί ξεράθηκε η κολοκύνθη, το φυτό αυτό το οποίο σε σκίαζε?» Και είπε «Σφόδρα αλελείπημαι εγώ έως θανάτου. Είμαι τόσο λυπημένος που από την λύπη μου θα πεθάνω, επειδή έχασα αυτό το φυτό, το οποίο μου έδινε σκιά». Και είπε ο Κύριος «Είπαμε, για την παρησία των Αγίων, πώς η παρησία των Αγίων, να κάθεται ο Θεός να κουβεντιάζει μαζί τους, να κάνει διάλογο μαζί τους και να τους φέρνει επιχειρήματα για να τους πείσει, ότι έκανα καλά, δίκαια τους φέρθηκα. Αυτό είναι ένα δίδαγμα και για τους γονείς. Οι γονείς να μην είναι αποφασίζουμε και διατάσσουμε στα παιδιά, βέβαια όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά 3-4 ετών, εκεί ο γονεύς φυσικά θα είναι λιγάκι απαιτητικός. Αλλά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται 13, 14, 15 ετών να κάνουμε διάλογο μαζί τους. Θα επιβληθούμε σε κάτι στραβό, αλλά θα κάνουμε διάλογο, όχι αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Και του λέγει λοιπόν ο Κύριος του Ιωνά, αφού είπε ότι έχω λυπηθεί τόσο που κοντεύω να πεθάνω από τη λύπη μου. «Σύ μεν εφήσου επέρ της κολοκύνθης. Εσύ λέγει λυπάσαι το φυτό αυτό. Λυπάσαι πολύ διότι ξεράθηκε το φυτό αυτό. Υπέρ εις ούκα κακοπάθησας. Γι' αυτό το φυτό δεν υπέστης καμιά ταλαιπωρία. Ουδέ εξέθρεψας αυτήν. Ούτε την καλλιέργησες. Δεν την πότισες, δεν τη σκάλισες. Δεν την καλλιέργησες καθόλου για να αναπτυχθεί. Ή εγεννήθη υπονύκτα και υπονύκτα απόλετο. Τη μια νύχτα φύτρωσε και την άλλη νύχτα ξεράθηκε. Δεν έκανες κανένα κόπο για αυτήν. Και εσύ μεν για ένα φυτό για το οποίο δεν κοπίασες καθόλου. Εγώ δε ου φύσομαι υπέρ Νινεβή της πόλεως της μεγάλης, ενή κατοικούς ή πλοίους ή 12 μυριάδες ανθρώπων, ήτινες ουκ έγνωσαν δεξιάν αυτών ή αριστεράν αυτών και εκτείνει πολλά. Εγώ λέει δε θα λυπηθώ την Νινεβή, την πόλη την μεγάλη στην οποία κατοικούν περισσότεροι από 12 μυριάδες μικρών παιδιών, ήτινες ουκ έγνωσαν δεξιάν αυτών ή αριστεράν, που δεν ξέρουν το δεξιό τους και το αριστερό τους χέρι, μικρά παιδάκια, και ακόμη και ζώα πολλά κατοικούν τα οποία δεν έχουν φταίξει ως προς το σημείο αυτό. Αν εσύ λοιπόν λυπήθηκες για την κολοκυθιά, δεν θα λυπηθώ εγώ για τόσους ανθρώπους που κατοικούν στην Νινεβή και μάλιστα και για τα βρέφη και ακόμη και για τα κτίνη. Και εκεί τελειώνει η προφητεία. Δεν γράφει τίποτε παρακάτω ο Ιωνάς. Προφανώς ο καημένος θα έβαλε το κεφάλι κάτω και θα είπε «Συγχώρεσέ με Κύριε». Τέτοια παρησία οι Άγιοι, να διαλέγεται ο Θεός και να προσπαθεί να τους πείσει με επιχειρήματα και διερωτώνται οι Προτεστάντες αν μπορούμε να ζητούμε τις προσευχές τους. Η επόμενη ενότητα του βιβλίου, αγαπητοί μας ακροατές, τίτλοφορείται «Περί Αγίας Γραφής». Ακροατής, γέροντα, πώς επέτρεψε το Άγιο Πνεύμα να χαθούν κείμενα της Καινής Διαθήκης? Πάτερας Επιφάνιος, καταρχήν, αν εξαιρέσουμε την Εκλαοδικαίων, για την οποία μιλά ο Απόστολος Παύλος,
Ακροατής, λένε πως είναι οι προς Εφεσίους οι εκλαοδικαίων. Πατέρας Επιφάνιος, μάλιστα. Καταρχήν λοιπόν είναι αμφίβολο αν κάτι έχει απολεστεί. Αλλά και δεύτερον, ας υποτεθεί ότι κάτι χάθηκε. Θα ελάμβανε πρόνοια το Πνεύμα το Άγιο να μην χανόταν, κάτι το οποίο είχε να μας πει και το οποίο δεν περιεχόταν στα άλλα. Ό,τι είναι απαραίτητο για τη σωτηρία μας υπάρχει και στη Γραφή και στην Παράδοση. Και έπειτα μη μένουμε μόνο στη Γραφή. Μερικά από αυτά τα στοιχεία τα διασώζει η Εκκλησία μας με την Ιερά Παράδοση. Ακροατής, υπάρχουν και ορισμένα άλλα ευσεβή κείμενα των πρώτων αιώνων τα οποία η Εκκλησία δεν έβαλε στον κανόνα της. Πατέρας Επιφάνιος, άλλο ευσεβής και άλλο θεόπνευστος. Η Εκκλησία μέσα στην Καινή Διαθήκη έβαλε τα θεόπνευστα κείμενα, αυτά που εγγράφησαν δηλαδή κατ' έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Όχι ότι έγραφε κάθε ευσεβής άνθρωπος. Αυτό δεν είναι θεόπνευστο και μέσα στα βιβλία αυτά τα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια μαζί με ευσεβείς διδασκαλίες έχουν παρισφρήσει και ένα σωρό αιρέσεις. Γι' αυτό η Εκκλησία αυτά τα ακοσκίνησε και τα πέταξε. Άλλο λοιπόν κάποια ευσεβής διδασκαλία και άλλο διδασκαλία θεόπνευστος, δηλαδή λεγόμενη κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος και έχουσα μέσα της το αλάθητο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας και Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας όταν διδάσκουν ή γράφουν δεν λένε πουθενά ότι αυτά τα οποία σας λέω τα λέω εν πνεύματι Αγίω. Οι σύνοδοι της Εκκλησίας, οι οικουμενικές γράφουν «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Έχει συνείδηση η Εκκλησία ότι αποφαινομένη συνοδικός αποφαίνεται εν Αγίω Πνεύματι. «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Αυτά τα οποία λέμε είναι αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος. Ακροατής, υπάρχει όμως και η φράση του Ευαγγελιστού Λουκά «Έδοξε καμή παρικολουθικότη άνωθεν», στην οποία δεν μιλά για το Άγιο Πνεύμα. Πατέρας Επιφάνιος, ο Λουκάς, παιδί μου, παραδίδει τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου και ο Μάρκος παραδίδει τη διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου. Επομένως, όσα λέγουν είναι θεόπνευστα και έτσι αυτοί δεν ήσαν στον κύκλο των 12. Και εσύ, αν ήσουν τότε κι εγώ και παρακολουθούσαμε τη διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου και την καταγράφαμε, αυτό το οποίο θα γράφαμε, εάν βέβαια τα γράφαμε όπως τα είπε και δεν τα διαστρέφαμε, θα ήταν εν πνεύματι Αγίω, αφού τα είπε ο Απόστολος Πέτρος ή ο Παύλος. Ακροατής, οι αιρετικοί επικαλούνται το «Πάσα γραφή θεόπνευστος», ενώ, πατέρας Επιφάνιος, αυτό παιδί μου το λέει για την Παλαιά Διαθήκη. Ακροατής, ναι, για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εμείς δεν αρνούμεθα ότι και η Καινή είναι θεόπνευστος. Όμως το χωρίο αυτό δεν μας λέει πόσα και ποια είναι τα θεόπνευστα κείμενα. Πατέρας Επιφάνιος, όχι μόνο αυτό, αλλά τότε που τα έλεγε αυτά δεν είχαν γραφεί αρκετά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Επομένως, αυτό αναφέρεται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. «Εκ Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Ακροατής, υπάρχει επίσης κάποια δυσκολία ως προς την αποδοχή της Αποκαλύψεως. Πατέρας Επιφάνιος, τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας υπήρχε μια αμφισβήτηση εάν και κατά πόσο η Αποκάλυψη είναι στοιχείο του κανόνος της Καινής Διαθήκης και αν πρέπει να μπει στην Καινή Διαθήκη ή όχι. Τελικώς η Εκκλησία μετά από πολλή έρευνα και από πολλή προσπάθεια κατέληξε ότι είναι βιβλίο γνήσιο και θεόπνευστο και πρέπει να μπει. Επειδή όμως είναι βιβλίο προφητικό και εύκολο σε παρερμηνίες, γι' αυτό δεν το έβαλε ποτέ στη λατρεία. Παρά τα αυτά, πόσοι έχουν παρασυρθεί σε παρερμηνίες. Στη γενιά μας, ξέρεις,
πόσοι παρουσιάστηκαν ερμηνεύοντες την Αποκάλυψη και μάλιστα εφαρμόζοντάς την στον εαυτό των. Ένας από την Πάτρα είχε ένα ολόκληρο τάγμα οπαδών λέγοντας ότι σε αυτόν αναφέρεται η Αποκάλυψη και μερικά σημεία τα ερμήνευε ότι μετά των οπαδών του θα εισέλθει στην Κωνσταντινούπολη και θα την καταλάβει. Και όταν του έλεγαν οι μαθητές του «Και αν δεν συμβούν αυτά τα πράγματα, δάσκαλε, τι θα γίνει?» «Δεν γίνεται, γιατί αν δεν συμβούν αυτά, πέφτουν οι γραφές». Ο καημένος πέθανε, στην Κωνσταντινούπολη δεν μπήκε, αλλά οι γραφές δεν πέσανε. Και άλλοι πολλοί, και κάποιος άλλος λαϊκός διδάσκαλος του Ευαγγελίου, είχε βρει και αυτός ότι αναφέρεται ο ίδιος στην Αποκάλυψη και οι δύο σύλλογοι τους οποίους είχε κάνει είχαν σχέση με τους δύο μάρτυρες τους πιστούς τους οποίους αναφέρει η Αποκάλυψη. Γι' αυτό καλό είναι να μη σπέβδουμε να δίνουμε ερμηνείες στα αποκαλυπτικά βιβλία, στα προφητικά βιβλία. Ας τα αφήσουμε να επαληθευθούν και τότε ωφελούμαστε από την επαλήθευσή των. Πολλά και ποικίλα και ανεξιχνίαστα τα κρίματα του Θεού. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, «Τα κρίματά σου ως η άβυσσος πολύ». Μη θέλουμε πάντοτε με το φτωχό και πεπερασμένο ανθρώπινο μυαλό να κατανοούμε τα κρίματα, τα αβυσσαλέα του Θεού. Ακροατής, γέροντα, πείτε μας κάτι για τις διαφορές των Ευαγγελίων ως προς τις μυροφόρες. Πατέρας Επιφάνιος, οι μυροφόρες φαίνεται ότι πήγαν ομάδες-ομάδες, δεν πήγαν όλες μαζί, όλο το γκρουπ, και γι' αυτό άλλος Ευαγγελιστής μιλάει για τις μεν, άλλος για τις δε, και άλλες πήγαν πολύ πρωί, άλλες πήγαν αργότερα. Γι' αυτό το ένα Ευαγγέλιο λέει «Σκοτίας έτι ούσης», το κατά Ιωάννην στο 21, ενώ το άλλο για άλλες ανατήλαντος του ηλίου. Κατά Μάρκο 16:2 φαίνεται ότι πήγαν ομάδες-ομάδες οι μυροφόρες. Ακροατής, και ως προς τους αγγέλους, πατέρας Επιφάνιος, άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι ήταν ένας άγγελος, άλλος λέει δύο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Ο ένας Ευαγγελιστής αναφέρει το περιστατικό στην αρχή του. Μετά κατέβηκε και δεύτερος άγγελος και ο Ευαγγελιστής ο άλλος αναφέρει δύο αγγέλους. Και ο ένας σωστά το λέει και ο άλλος. Δεν είναι αντίφαση, είναι συμπλήρωσης. Εάν πεις ότι για να πάμε στην Τρίπολη με το τρένο περνάμε τους Αγίους Αναργύρους, την Ελευσίνα, τα Μέγαρα, την Κόρινθο, τους Μήλους και ούτω καθεξής και ένας άλλος δεν πει τόσα αλλά πει λιγότερα, και ο ένας λέει αλήθεια και ο άλλος λέει αλήθεια. Ο ένας όμως είναι εκτενέστερος, είναι λεπτομεριακότερος, ενώ ο άλλος δεν είναι. Σε πολλά συμβαίνει αυτό στο Ευαγγέλιο. Δεν είναι αντιφατικά, είναι συμπληρωματικά. Ακροατής, στο Λουκά, στον οποίο περιγράφεται η αγωνία του Χριστού πριν από τη σύλληψη, αναφέρεται ότι εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος. Πού το ήξερε ο Λουκάς? Πατέρας Επιφάνιος, ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του διμερών τεσσαράκοντα ειν οπτανόμενος της Αποστόλης και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του εκινήτω μέσα στον κύκλο των Αποστόλων. Εμφανιζόταν, εξαφανιζόταν, εμφανιζόταν και τους έλεγε τα περί Βασιλείας του Θεού. Φυσικά σε αυτή την περίοδο θα είπε και μερικά πράγματα από εκείνα τα οποία συνέβησαν πριν από το σταυρικό του θάνατο και κατά την κάθοδό του στον Άδη και πολλά άλλα πράγματα τα οποία οι Απόστολοι αγνοούσαν. Συζήτησε με τους Αποστόλους πολλά πράγματα ο Κύριος από τη ζωή του τα οποία δεν ήξεραν οι Απόστολοι. Τους τα είπε μετά για να τα ξέρουν. Τι φυσικότερο να τους πει πώς πέρασε τις ώρες εκείνες της φρικτής αγωνίας στον κήπο της Γεθσημανή. Πολλά βέβαια τους τα αποκάλυψε και αργότερα ο ίδιος με τρόπο τον οποίο εκείνος ξέρει. Ο Παύλος που δεν αξιώθηκε να συναναστραφεί τον Κύριο ήξερε όσα ξέρουν και οι άλλοι Απόστολοι, διότι με τις οπτασίες και τις οράσεις στις οποίες έβλεπε τον Κύριο μάθαινε αυτά τα οποία
έπρεπε να μάθει. Ακροατής. Η περιγραφή των πειρασμών γέροντα έτσι πρέπει να εξηγείται. Πατέρας Επιφάνιος, βεβαίως, και στους πειρασμούς δεν ήταν άλλος κανείς. Ο Κύριος ήταν μόνος. Προφανώς τους τα είπε μετά. Και η φυγή στην Αίγυπτο. Οι Απόστολοι δεν είχαν γίνει ακόμη μαθητές του Χριστού. Πιθανόν μερικοί να ήταν αγέννητοι ακόμη, όπως ο Ιωάννης. Μερικοί άλλοι θα ήταν γεννημένοι νεαροί. Προφανώς αυτά τους τα είπε η Παναγία. Ο Λουκάς θα πλησίασε τη Θεοτόκο και θα τη ζήτησε λεπτομέρειες για τη γέννηση του Κυρίου και για την περιπέτειά του στην Αίγυπτο. Του τα είπε η Θεοτόκος και τα έγραψε. Είναι απλό το πράγμα. Ή τα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ποιος ήταν παρόν να τα γράψει, η ίδια η Θεοτόκος θα τα είπε αυτά κατόπιν. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Όπως έχουμε εξηγήσει, στο βιβλίο που διαβάζουμε περιέχονται απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Εδώ τελείωσε μία από αυτές τις ομιλίες και επειδή η επόμενη ομιλία δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στο χρόνο της παρούσης εκπομπής, γι' αυτό διακόπτουμε σε αυτό το σημείο την εκπομπή μας για να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο περί Αγίας Γραφής με την επόμενη ομιλία του Πατρός Επιφανίου. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παρασκευάς Λεκέας.